Perú, sin duda la esencia de este planeta encantado. Perú milenario, mítico y sobre todo Perú mágico. Sígame y disfrútelo conmigo. Πριν από 30 χρόνια, εδώ στο Περού έλαβα το βάφτισμα του πυρός ως ερευνητής. Στη Λίμα, μια πόλη πολύ πιο ήρεμη και οικία τότε, είχα την πρώτη μου επαφή με το μεγάλο ένιγμα των υπτάμενων αντικειμένων άγνωστης ταυτότητας. Είχα την τύχη να δω δύο εξωγήινα σκάφη. Εδώ γνώρισα και άλλα εκπληκτικά μυστήρια, τα αγιογλυφικά των Νάσκα, τους εγχάρακτους λίθους της Ίκα και το κυροπήγιο του Παράκας, μεταξύ άλλων. Ναι, χρωστώ πολλά στο Περού. Κυροπήγιο ή Τρίαινα του Παράκας. Πριν από 30 χρόνια κανείς δεν ήξερε το λόγο ύπαρξής του. Σήμερα η κατάσταση δεν έχει αλλάξει. Κανείς δεν γνωρίζει. Οι διαστάσεις του είναι θεαματικές. Ύψος 183 μέτρα. Πλάτος 3 μέτρα και 20 εκατοστά. Βάθος αυλακώσεων από 1 μέτρο έως 1,20. Και στη βάση του ένα τετράγωνο 20 επί 14 μέτρα. Με γυμνό μάτι το τεράστιο σχέδιο δείχνει να έχει κατασκευαστεί με την τεχνική της αφαίρεσης. Κάποιος αφαίρεσε την άμμο κατά μήκος οδηγών που οριοθετούσαν τα τυχώματα. Μυστηριωδώς οι δυνατοί άνεμοι της περιοχής δεν κατόρθωσαν να το εξαφανίσουν. Ανασκάπτοντας περισσότερο τα αυλάκια, μας περίμενε μια νέα εκπλήξη. Σε βάθος 10 με 15 εκατοστά εμφανίζεται ένα λευκοκίτρινο στρώμα κρυσταλλικής υφής, ένα υλικό πολύ κοινό στο έδαφος της Χερσονήσου. Το συμπέρασμα είναι προφανές. Πριν από εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες χρόνια, το κυροπήγιο ήταν ευδιάκριτο. Στο παρελθόν, αυτό το λευκό γυαλιστερό ίζημα έκανε το κυροπήγιο να λάμπει σαν να ήταν χρυσό. Ποιος το δημιούργησε? Δεν υπάρχει τρόπος να ερευνηθεί. Δεν υπάρχουν ιστορικές αναφορές. Κανείς δεν γνωρίζει. Ποιος ήταν ο σκοπός του? Κάποιοι λένε ότι είναι θρησκευτικό σύμβολο. Το δέντρο της ζωής, ίσως. Άλλοι ότι είναι αστερισμός. Ενδεχομένως ο Σταυρός του Νότου. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται για ένα τελετουργικό σύμβολο σχετικό με ανθρωποθυσίες. Θυσίες που τελούνταν στην Ίσο Μπλάνκα και στο αρχιπέλαγος Τσίντσα, που βρίσκονται πολύ κοντά.
Φαίνεται ότι ο κεντρικός άξονας του κυροπηγείου είναι ευθυγραμμισμένος με το πρώτο νησί. Στα νησιά αυτά έχουν ανακαλυφθεί μούμιες αποκεφαλισμένων νεαρών γυναικών. Για την πλειονότητα των μελετητών του κυροπηγείου, οι εξηγήσεις αυτές είναι αμφισβητήσιμες. Υπάρχει ένα σημείο όμως στο οποίο όλοι συμφωνούν. Από τις διαστάσεις και τη στρατηγική του θέση στην πλαγιά, με μια κλίση 40 μοιρών ως προς τη θάλασσα, η Μεγάλη Τρίενα μοιάζει να έχει σχεδιαστεί για να διακρίνεται σε μεγάλη απόσταση. Όταν ο ουρανός είναι καθαρός, το σχέδιο είναι ορατό από απόσταση 20 χιλιόμετρων. Πρόκειται μήπως για ένα πολύ ξεχωριστό φάρο, ένα σημείο σήμανσης? Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας τρόπος να μάθουμε. Ο κεντρικός άξονας της Τρίενας έχει νότιο προσανατολισμό. Δείχνει με ακρίβεια 180 μοιρών το νότο. Επομένως είναι ανακριβές ότι το περίφημο κυροπήγιο του Παράκας είναι προσανατολισμένο προς τους μυθικούς ιερούς τόπους του Κούσκο, Μάτσου Πίτσου, Τιαχουανάκο και Νάσκα. Είναι σημείο σήμανσης? Πολύ πιθανό. Ένα σημάδι για τους θαλασσοπόρους ή πολύ περισσότερο για όσους πετούσαν στον ουρανό. Ποιοι όμως είχαν τη δυνατότητα να πετούν πριν από εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια? La pregunta parece absurda. ¿Quién podía volar en la antigüedad? Para la ciencia está muy claro. Ningún ser humano tenía la capacidad del vuelo hace miles de años. Yo, en cambio, no estoy tan seguro. Sígame y le mostraré algo desconcertante. Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που πέρασα το κατώφλι αυτής της πόρτας πρώτη φορά. Τότε συνάντησα ένα ακόμη μεγάλο μυστήριο του Περού. Ένα ένιγμα που μένει αναπάντητο μέχρι σήμερα και το οποίο πιστεύω ότι θα μπορούσε να συνδέεται με αυτήν την παράλογη ερώτηση. Ποιος είχε τη δυνατότητα να πετάει στον αρχαίο κόσμο? Σε αυτό το οικιακό μουσείο επί 3 δεκαετίες και πλέον, ο δόκτορ Χαβιέρ Καμπρέρα Νταρκέα, που έφυγε από τη ζωή στα τέλη του 2001, δημιουργούσε μια απίστευτη συλλογή εγχάρακτων λίθων. Το conocimiento establecido, verdad, nos parece inamovible. Pero la ciencia ha caminado moviendo ese conocimiento y permutándolo por verdades que sí son ciertas. Ahora. Esos instrumentos que ha visto ahí. Ahí está. ¿Cómo era hueso, no? Hueso humano, tibia, tibia humana. 11.000 πέτρες κάθε μεγέθους με εκπληκτικά ανάγλυφα. Μια αλήθινη βιβλιοθήκη που έφεραν στο φως από την κοντινή έρημο Οκουκάχε. Ένας αρχαιολογικός θησαυρός που, όπως φαίνεται, του δόθηκε από τους ηθαγενείς. Ο δόκτωρ Καμπρέρα όμως έφυγε από τη ζωή πριν αναγνωρίσει η επιστήμη το σπουδαίο έργο του. Α, είναι verdad. Sí, 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 sí. Y este es el. Lo mismo que salió en Japón, salió acá en Paracas. Ah, sí, es verdad. Sí, los seres que llevaban como una. Στους λίθους εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι πραγματικά ξεχωριστοί.
απεικονίζονται με μεγάλα κρανία και χέρια με τέσσερα δάκτυλα, πάντα χωρίς αντίχειρες. Ποια είναι αυτά τα όντα? Σύμφωνα με τον Καμπρέρα, πρόκειται για ένα ανθρώπινο γένος άγνωστο και αρχαίο που κατοικούσε στη γη πριν από χιλιάδες χρόνια. Ένα ανθρώπινο γένος, όπως βεβαιώνει ο ίδιος, που κατήχε ένα εξαιρετικό επίπεδο γνώσης και τεχνολογίας και που για άγνωστους λόγους εξαφανίστηκε. Πριν όμως εξαφανιστεί αυτό το υποτιθέμενο ανθρώπινο γένος, άφησε μια κληρονομιά. Χιλιάδες εγχάρακτους λίθους με συνταρακτικές παραστάσεις. Σύμφωνα με τον Καμπρέρα, πρόκειται για μια σύνοψη της ιστορίας και της γνώσης τους. Ας δούμε κάποιες από αυτές τις απίστευτες παραστάσεις. Μεταμοσχεύσεις οργάνων. Μια μεταμόσχευση καρδιάς στην αρχαιότητα. Επέμβαση στον εγκέφαλο. Μεταγγίσεις αίματος. Και σαρικές τομές πριν από χιλιάδες χρόνια. Αναπαραστάσεις ανθρώπινων οργάνων, ύπατος, καρδιάς, νεφρού. Πώς είναι δυνατόν? Ήπειροι που σήμερα έχουν εξαφανιστεί. Προκατακλυσμιαία ζώα, μεγάλοι δεινόσαυροι, άνθρωποι που συνδυώνουν με δεινόσαυρους, άνθρωποι που σκοτώνουν αυτά τα τρομερά ζώα. Πώς είναι δυνατόν αν εξαφανίστηκαν πριν από 65.000 χρόνια? Καγκουρό στην Αμερική. Τα τελευταία 30 χρόνια, κατά τις πολυάριθμες επισκέψεις μου στην Ίκα και στην έρημο Οκουκάχε, προσπάθησα να ανακαλύψω την πηγή από όπου θεωρητικά προέρχονταν οι εγχάρακτοι λίθοι. Ήταν μάταιο. Ούτε οι Ιθαγενείς, ούτε ο Χαβιέρ Καμπρέρα αποδέχτηκαν τις προτάσεις μου. Ήταν το μεγάλο μυστικό τους. Η μοίρα όμως μου επιφύλασε εκπλήξεις. Με το θάνατο του Καμπρέρα η κατάσταση άλλαξε και ο Μπασίλιο Ουτσούγια, ο άνθρωπος που προμήθευσε με περισσότερους από 11.000 λίθους το γιατρό της ΙΚΑ, λαμβάνοντας ίσως υπόψη την ειλικρινή μου φιλία με τον Καμπρέρα, με εξέπληξε με μια ασυνήθιστη πρόταση. Αν επιθυμούσα, είπε, μπορούσα να τον ακολουθήσω σε έναν από τους τόπους ανασκαφής των λίθων. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Θα πήγαινα στην έρημο σε ανασκαφή των φημισμένων εγχάρακτων λίθων. Μια τέτοια επιχείρηση θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει μια για πάντα την ακαθόδη και αμφίβολη υπόθεση της αυθεντικότητας της λίθινης βιβλιοθήκης. Ήταν 8 η ώρα το πρωί μια ζεστή Τετάρτη στις 16 Ιανουαρίου του 2002 και ένιωθα νευρικός, σε τεταμένη αναμονή.
Μετά από 45 λεπτά, ένας από τους ηθαγενείς, ο Ομάρ, παράτησε το σκάψιμο. Η καρδιά μου πήγε να σπάσει. Ο Ομάρ έδειξε μια μισοθαμένη πέτρα. Observamos que el terreno está perfectamente apelmazado. Por tanto, es muy difícil que aquí haya habido algún tipo de manipulación previa. De momento, terreno completamente intacto, apelmazado, sin posibilidad de manipulación. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ya. Ya cede. Es pesada, grande, de unos 30 centímetros y probablemente de unos 5 kilos de peso, por lo menos. Que le corte la cabeza. Al dinosaurio. Al dinosaurio. El dinosaurio con la desesperación le pone la mano en el pecho y la otra la pone abajo. Es su pierna de él. Su otra mano que lindo corre a matarlo. Το πρώτο έβριμα ακολούθησαν κι άλλα. Οι ντόπιοι ανακάλυπταν νέους λίθους κάθε 10 λεπτά. Όλοι πρέπει να είχαν θαυτεί πριν από πολύ καιρό. Terreno completamente apelmazado que no se ha tocado evidentemente pues en muchísimo tiempo. Las grandes que tú le llevaste a Javier Cabrera. En la parte de allá. De allá. Bueno, esta es la cuarta piedra. Son las 10 menos 5 de la mañana. Fuerte calor. Pero creo que está mereciendo la pena porque ante nuestra sorpresa aparece una más. ¿Quién sabe cuántas puede haber aquí? En este cerro. Hoy, 16 de enero del año 2002, a las 10 de la mañana en pleno desierto de Ocucaje, Basilio Uchulla ha accedido a llevar por primera vez a un equipo de televisión hasta uno de los yacimientos de las célebres piedras grabadas de Ica. Y nos hemos llevado la gran sorpresa. En 40 minutos han conseguido extraer cuatro de estas misteriosas piedras. Este, sin duda, es un momento histórico. Αυτή η εμπειρία ειλικρινά με σάστησε. Ένιωθα μια παράξενη ευτυχία. Κατά κάποιον τρόπο αυτή η παγκόσμια πρωτιά ήταν η αποζημίωση για όσα υπέφερε ο Δόκτωρ Καμπρέρα. Έκανα μια πρόποση για αυτόν, για το θάρρος και την ανδρεία που είχε στη ζωή του. Όμως αυτό το σημαντικό έβριμα ήταν μόνο η αρχή μιας νέας έρευνας. Τώρα θα έπρεπε να υποβάλω αυτούς τους λίθους σε μια σειρά σχολαστικών αναλύσεων. Η χάραξη ήταν αρχαία? Γνωρίσαμε ένα άγνωστο και αρχαίο ανθρώπινο γένος? Το ένιγμα της Ίκα περιπλέχτηκε πολύ περισσότερο. Ποιοι μπορούσαν να πετάξουν κατά την αρχαιότητα? Στη λίθινη βιβλιοθήκη της Ίκα είναι χαραγμένο ξεκάθαρα. Προϊστορικοί άνθρωποι πετούν πάνω σε μεγάλα πουλιά. Τα είχαν εξημερώσει? Πρόκειται για γιγαντιαία υπτάμενα ερπετά? Και τι μπορούμε να πούμε για αυτά τα πουλιά που μοιάζουν μηχανικά? Τι ήθελαν να απεικονίσουν? Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε ότι η επίσημη αρχαιολογική επιστήμη δεν δέχεται τη θεωρία και τα συμπεράσματα του Καμπρέρα Νταρκέα. Για αυτήν το δικό μας ανθρώπινο γένος είναι το μοναδικό. Οι αρχαιολόγοι του Περού, προσκολλημένοι σε αυτή την υπόθεση, αρνούνται ακόμη και να εξετάσουν τους εγχάρακτους λίθους.
παραβλέπουν ότι οι αναφορές που συγκέντρωσε ο Δ. Καμπρέρα από διαφορετικά εργαστήρια αποκαλύπτουν ότι υπάρχει το ίδιο πανάρχιο στρώμα οξύδωσης σε όλους τους λίθους. Παραβλέπουν επίσης το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς τους λίθους ανακαλύφθηκαν σε προκολομβιανούς τάφους. Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου της Εφηρμοσμένης Μηχανικής στη Λίμα, Σαντιάγο Αγούρτο, ανακάλυψε το 1961 τέσσερις λίθους σε τέτοιους τάφους δυτικά της Ίκα. Υπολογίστηκε ότι οι τάφοι ανοίχτηκαν πριν από 2.300 χρόνια. Επιστρέφοντας στην Ισπανία, κάποιοι από τους εγχάρακτους λίθους που προήλθαν από την ανασκαφή στην οποία ήμουν παρόν, απεστάλησαν, όπως ανέφερα, σε 5 εργαστήρια 4 Ισπανικών πανεπιστημίων και 1 Καναδικού. Αν και τα αποτελέσματα δεν είναι τα τελικά, οι πρώτες αναλύσεις εξήγαγαν το ακόλουθο συμπέρασμα. Σε κάποιους λίθους τα εγχάρακτα μέρη παρουσιάζουν μια σκούρα κρούστα που είναι πιθανότατα αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας φυσικής οξύδωσης. Με απλά λόγια, η εγχάραξη δεν είναι πρόσφατη. Άλλες μελέτες σε διαφορετικούς λίθους φανέρωσαν ότι οι τομές μαρτυρούν ξεκάθαρα μια επεξεργασία σύγχρονη. Η εγχάραξη έγινε με μηχανοκίνητα μέσα. Ανακεφαλαιώνοντας, σύμφωνα με τις αναλύσεις, κάποιοι από τους λίθους που βρίσκονταν στον ίδιο λόφο ήταν αρχαίοι, ενώ άλλοι πρόσφατοι. Το ένιγμα λοιπόν παραμένει άλυτο. Sea como fuere, lo cierto es que los antiguos peruanos parecían obsesionados con el hecho de volar. Esta es otra prueba, una prueba determinante. Αγγείο του πολιτισμού των Μοτσίκα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, κατασκευάστηκε πριν από 2.000 χρόνια. Ένας άνθρωπος με φτερά. Φτερά ευδιάκριτα και λαμπρά, δεμένα μπροστά στο στήθος με ημάντες. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, πρόκειται για ένα είδος αγγελιαφόρου. Αναρωτιέμαι, ένας αγγελιαφόρος με φτερά εφοδιασμένα με την ανάλογη εξάρτηση? Δεν είναι πιο λογικό να σκεφτούμε ότι είναι η αναπαράσταση ενός ανθρώπου που μπορούσε να πετάξει? Ή ακόμη, αν οι αρχαίοι Περουδιανοί, προφανώς, δεν είχαν την ικανότητα να πετάξουν, δεν θα μπορούσαν αυτά τα αγγεία και οι ζωγραφικές παραστάσεις να είναι η ανάμνηση άλλων όντων που μπορούσαν να πετάξουν? Κάποιων θεών που πετούσαν πάνω από το Περού και σημάδεψαν για πάντα τη μνήμη των πρωτόγονων πληθυσμών?
ανάμνηση κάποιων θεών. Ίσως αυτή να είναι η εξήγηση για τις ξακουστές και μυστηριώδεις γραμμές και διαδρόμους που ατενίζουμε στην ερημική πάμπα της κοιλάδας Νάσκα. Εκατοντάδες χιλιόμετρα γραμμών. Εκατοντάδες διάδρομοι που προκαλούν έκπληξη και σύγχυση. Εκατοντάδες παραστάσεις, ζωγραφισμένες σε ένα καμβά 600 τετραγωνικών χιλιόμετρων, σε στρατηγική θέση, μυστηριωδώς συγκεντρωμένες σε πάμπας και λεκανοπέδια της περιοχής Χουμάνα, Σάντα Κρούς, Ρίο Γκράντε, Πάλπα, Ιγένιο, Νάσκα. Ένα έργο εκπληκτικό που προσφέρεται ως φόρος τιμής ή ενδεχομένως ως κάλεσμα σε εκείνα τα πλάσματα που πριν από εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια έσχιζαν τους ουρανούς του Περού, στους φτερωτούς ανθρώπους, σε κάποιους θεούς που μπορούσαν να πετούν, όντα ανώτερα που χειρίζονταν παράξενες λαμπερές μηχανές, θεοί που υποσχέθηκαν να επιστρέψουν και οι άνθρωποι ανυπόμονοι έδωσαν ζωή στην επιθυμία τους πάνω στη γη, ζωγραφίζοντας τεράστιες παραστάσεις. Μορφές που είναι ορατές μόνο από ψηλά. Μορφές που μοιάζουν με μισή προσευχή, μισή κραυγή στον ουρανό. Más de 200 figuras como esta pueden ser contempladas en la actualidad en el Valle de Nazca, probablemente una de las zonas más secas de la Tierra. Εδώ δεν βρέχει ποτέ ή σχεδόν ποτέ. Το ρεύμα Χούμπολτ σε αυτές τις ακτές του Ειρηνικού που είναι 3 βαθμούς ψυχρότερο από τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας είναι υπεύθυνο για αυτήν την ακραία ξηρότητα. Ο δείκτης των βροχοπτώσεων είναι πραγματικά ανησυχητικός. Μόλις ένα κυβικό εκατοστό το χρόνο. Όμως ακόμη και αυτές οι ελάχιστες σταγόνες νερού έρχονται για 30 μόνο λεπτά κάθε 2 χρόνια. Αυτή η κατάσταση όμως επέτρεψε στις γραμμές, στους διαδρόμους και στις μορφές της Νάσκα να διατηρηθούν σχεδόν ανέπαφες με το πέρασμα των αιώνων. Η ανομβρία όμως
είναι αιτία ενός ακόμη ενδιαφέροντα και εξαιρετικού παράγοντα που διατήρησε ως εκ θαύματος την ακαιρεότητα αυτού του θησαυρού. Οι πέτρες της Πάμπα που ψήνονται όλη την ημέρα σε υψηλές θερμοκρασίες συσσωρεύουν τη θερμότητα, δημιουργούν γύρω τους ένα είδος στρώματος που τις απομονώνει από την επιφάνεια του εδάφους και πάνω του γλιστρούν οι άνεμοι και οι άμμος. Προστασία αυτών των δύο σημαντικών παραγόντων, οι δημιουργοί των παραστάσεων το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να καθαρίσουν σημεία της Πάμπα για να σχηματιστούν τα σχέδια. Αφαιρώντας την πλούσια σε σίδηρο κοκκινοπή επιφάνεια της ερήμου, εμφανιζόταν αμέσως ένα λευκό στρώμα διοξιδίου του πυρητίου και η ζωντανή αντίθεση των χρωμάτων των υπέροχων γεωγλυφικών. Οι τελευταίες μελέτες και ιδιαίτερα αυτές των Πέρσις Κλάρκσον και Γκάρι Χάρτον των Πανεπιστημίων του Γουίνιπεγκ, Καναδά και της Νέας Υόρκης αντίστοιχα προσδιορίζουν την αρχαιότητα των γεωγλυφικών τοποθετώντας τα στο έτος 500 π.Χ. Pero además de estas célebres figuras, los antiguos pobladores de La Pampa crearon otros símbolos no menos misteriosos. Unos dibujos que voy a ofrecerle en primicia. Sígame y juzgue por sí mismo. ...25 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Νάσκα... ...ανάμεσα στις άνυδρες αμμώδεις εκτάσεις της Πάλπα... ...Ίκα και Οκουκάχε... ...μας περιμένει μια νέα έκπληξη. Δεκάδες άγνωστα γεωγλυφικά. 300 περίπου σχέδια παρόμοια με εκείνα της Νάσκα... ...τα οποία κινηματογραφούνται πρώτη φορά... Το χνάρι του Ερπετού. Περισσότερες από 10.000 οπές με βάθος 1 μέτρο και διάμετρο 90 εκατοστά που αναρριχώνται σε πλαγιές και λόφους. Κανείς δεν γνωρίζει τη σημασία τους. Η άτρητη κάρτα, όπως την αποκαλούν πολλοί, είναι μια ακόμη ενιγματική ακολουθία σημείων σε μορφή σταυρών που είναι κατανεμημένα σε 15 παράλληλες στήλες. Πρόκειται για ένα σύστημα αεροπλοείας, κανείς δεν γνωρίζει. Άλλο ένα ενιγματικό όν, εστεμένο με φτερά ή κεραίες. Μια μορφή αρχαιότατη, προφανώς αρχαιότερη από αυτές της Νάσκα, με υψωμένα χέρια που επιδεικνύουν κάποια αντικείμενα επίσης άγνωστα. Και στις πλαγιές των κοντινών λόφων άλλοι γίγαντες.
όντα που φαίνεται ότι χαιρετούν αυτούς που έρχονται από τον ουρανό. Επίσης, στο Πόσο Σάντο και στο λόφο Καμπέσα Λάργα διακρίνονται άλλα σύμβολα. Ακατανόητες γεωμετρικές μορφές, γιγαντιαία άτομα με τεράστια κράνη, ελουροειδή και πτηνά άγνωστα στην επιστήμη, όλα μυστηριώδη, μέρη ενός προκλητικού ενίγματος. Στην κοιλάδα Ιγχένιο, εκατοντάδες γραμμές και διάδρομοι. Διάδρομοι με μήκος ως και 14 χιλιόμετρα. Διάδρομοι με άψογη χωρομετρική χάραξη που ανάμεσά τους προβάλλουν σχέδια πτηνών και λουλουδιών. Εικόνες που δυστυχώς καταστρέφονται από ανθρώπινες επεμβάσεις. Στην καυτή άμμο της Ίκα μια νέα πρόκληση. Αυτό το σχήμα ανακαλύφθηκε το 1984 από πιλότους της Αεροκόντορ στο κτήμα Σαν Χαβιέρ. Από τότε ονομάστηκε το αστέρι του Σαν Χαβιέρ. Έχει διάμετρο 64 μέτρα και είναι αναμφίβολα το πιο περίπλοκο από όλα τα γεωγλυφικά. Τι συμβολίζει ο μεγάλος σταυρός στο κέντρο του? Πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις 200 σοπές και τις δεκάδες γραμμές που συνδέουν τους κύκλους? Πρόκειται για ένα μαθηματικό μήνυμα? Η περιπλάνηση σε αυτή τη διαφορετική νάσκα, μια νάσκα λησμονημένη, θα μπορούσε να είναι αέναη. Αποφασίζουμε να την ολοκληρώσουμε με μια μορφή που απαιτεί ελάχιστα σχόλια. Ένα κολυμπρί μήκους 50 μέτρων με κάτι μοναδικό, σχεδιασμένο στο σώμα του. Ναι, όλοι όσοι το είδαν συμφωνούν. Ένα αεροπλάνο. Ένα αεροπλάνο σχεδιασμένο στο σώμα ενός κολυμπρί. Ευθυτενή πτερύγεια. Εχμηρό ρίγχος και πηδάλιο στην ουρά. Ποιος πετούσε πριν από 2.000 χρόνια? Το μυστήριο της Νάσκα συμπληρώνει 75 χρόνια. Το 1927 ο ανθρωπολόγος Τορίμπιο Μεχία ήταν ο πρώτος που αντίκρισε αυτόν τον τεράστιο μυστηριώδη πίνακα. Αργότερα ανακαλύφθηκε ξανά από ένα πλήθος ειδικών. Για τον Κόσοκ αυτά τα σχήματα αντιπροσώπευαν τις τροχές του ήλιου, της σελήνης και των πλανητών. Ήταν με άλλα λόγια το μεγαλύτερο αστρονομικό βιβλίο του κόσμου. Για τη Μαρία Ράιχε, τη Γερμανίδα μαθηματικό που αφιέρωσε τη ζωή της στη μελέτη της Πάμπα, ήταν ένα ημερολόγιο. Ένα υπέροχο ημερολόγιο στο οποίο οι μορφές αντιπροσώπευαν αστερισμούς και οι γραμμές σημείωναν ηλιοστάσια και ησημερίες. Ο Τζέραλντ Χόκινγκ έλεγξε την θεωρία της Ράιχε σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κατέληξε ότι η θεώρηση του ημερολογίου ήταν εσφαλμένη. Για τον Άγγλο εξερευνητή Τόνι Μόρισον οι γραμμές ήταν μονοπάτια, ιερές ατραπή που συνέδεαν ναούς. Πού βρίσκονται όμως αυτοί οι υποτιθέμενοι ναοί? Άλλοι όπως ο Τζιμ Γουτμαν είναι πεπισμένοι ότι οι αρχαίοι κάτοικοι του Περού είχαν κατορθώσει να κατασκευάσουν και να χρησιμοποιούν αεροστατικές σφαίρες. Γι' αυτό έλεγε δημιούργησαν και τα σχέδια. Οι Ντόπκιν, Ντερίος και Κάρδενας υποστηρίζουν μια θεωρία το ίδιο πιστική με τις προηγούμενες. Σύμφωνα με τους επιστήμονες αυτούς, τα σχέδια της Νάσκα δεν είναι τίποτα άλλο από το αποτέλεσμα της επίδρασης παρεστησιογόνων ουσιών σε κάποιους ηθαγενείς. Ο Γουίλιαμ Ίσμπελ, από την άλλη πλευρά, υποστήριξε το 1980 ότι τα γεωγλυφικά ήταν το αποτέλεσμα μιας απλής ψυχαγωγικής δράσης, μιας διαδικασίας που κρατούσε απασχολημένο ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η θεωρία όμως δεν ευσταθεί.
Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι τα σχέδια αυτά δημιουργήθηκαν στη διάρκεια μιας περίοδου 1500 ετών το λιγότερο. Ο Χένρι Στιέρλιν πρότεινε μια ερμηνεία που προφανώς απορρίφθηκε. Τα γεωγλυφικά της Νάσκα, έλεγε, είναι στην πραγματικότητα ένας γιγάντιος αργαλιός. Τον τελευταίο καιρό κυκλοφορεί μια νέα θεωρία και αυτή ελάχιστα πιστική. Σύμφωνα με τον υδρολόγο Στέφαν Μάμπι και τον αρχαιολόγο Ντόναλτ Προύλξ, οι εκατοντάδες μορφές είναι απλώς δείκτες υπόγειων υδάτων. Το προβληματικό γεγονός που καταρρύπτει τη θεωρία των επιστημόνων του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης είναι ότι από τα 500 σχήματα που υπάρχουν στις ερήμους του Περού, μόνο 5 από αυτά συνδέονται με κάποια υπόγεια συγκέντρωση υδάτων. Μόνο 5. Es evidente que ninguno de estos investigadores y científicos se interesó jamás por la opinión de los indígenas. Yo sí lo he hecho. Y esta es mi conclusión. Η παράδοση του Περού αναφέρει: πριν από πολύ καιρό, σε αυτή την πάμπα κατέβηκαν κάποια όντα που μπορούσαν να πετούν. Ήταν οι Βυρακότσας, οι θεοί που έφτασαν από την Ανατολή. Άνθρωποι ευγενείς που έφεραν την ειρήνη, την αρμονία και την πρόοδο. Και ήταν αυτοί οι θεοί που ζωγράφισαν τις πρώτες γραμμές και μορφές. Ύστερα, εμείς τα παιδιά των Βυρακότσας ακολουθήσαμε το παράδειγμά τους και μάθαμε να ζωγραφίζουμε στην άμμο. Κάποια μέρα αυτοί θα τις δουν και θα επιστρέψουν.